πρότασή σου να παλιά. Όχι, δεν συζήτησα κάτι για το Next Model, ενώ γραφτήκαν πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν συζήτησα κάτι. Το έχω δει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα που λέγονται έχουν δίκιο. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις πλαστικές και τις επεμβάσεις που κάνουν σε πολύ μικρή ηλικία. Σου έχει συμβεί στα τόσα χρόνια που είσαι στις πασαρέλες να έρθεις, να υπάρχει άλλο μοντέλο που ξέρεις να έχει χάσει δουλειές επειδή έχει φτιάξει. Τώρα είναι πιο έντονα μάτια, μύτες, ζυγωματικά. Γιατί... Κοίταξε, όταν εγώ δούλευα, αυτό δεν υπήρχε. Δηλαδή και το στήθος δεν χρειάζεται να το βάλεις γιατί θέλανε το στήθος αυτό της σαμπάνιας που λένε. Το σαμπανιζέ. Όμως και εμένα κάποιοι μου είχαν ζητήσει, επειδή είχα πάρα πολύ μάγουλα, να αφαιρέσω τις φρονιμίτες για να μπουν μέσα. Και είπα, όχι, θα τους αφαιρέσω. Ήταν αυτό όμως που μπορεί να σας είχαν πει εσάς σε μια δουλειά και έτσι να το κρατάτε ακόμα μέσα, παράπονο. Ήμουν, ξέρω εγώ, 52 κιλά και είχα πάει στους Γερμανούς και μου είπαν ότι η λεκάνη όσο και δυνατή ήταν τόσο και δεν μπορούμε να σε πάρουμε. Τι να κάνουμε, πάω να κόψω τη λεκάνη ή όχι. Άρα δηλαδή. Έκανα εύκολα παιδιά τουλάχιστον. Μοντέλο υπήρξες ποτέ, Κατερίνα.